Λοιπόν. Τούτο είναι ένα πολύ βίντεο. Πρέπει να είναι το Netflix νούμερο 8. Το οποίο έχει να κάνει με τρίχες και καραόλους. Είμαι καραόλους και τρίχες. Είμαι κοχλιούς και τρίχες. Είμαι τρίχες και σαλιγκάρια. Λοιπόν, προσπαθώ τώρα να βάλω τη φουντίτσα στο μικρόφωνο. Ελπίζω πως θα τα καταφέρω. Αν έχετε προσέξει πρόσφατα προβλήματα στον ήχο, είναι γιατί, κυρίες και κύριοι, εγώ προσωπικώς δεν βάζω σωστά τα μικρόφωνα. Λοιπόν, σήμερα, η μέρα που γυρίζω αυτό το βίντεο, είναι Τρίτη 16 Απριλίου 2024 και είναι μεσημέρι. Κατά ακρίβεια είναι 12 το μεσημέρι και θέλω να σας μιλήσω σε αυτό το βίντεο, το οποίο είναι Netflix, αλλά είναι το νούμερο 8, για τη ζωή μου. Για τη ζωή μου όταν έχω ανθρώπους που με αγαπάνε πάρα πολύ, υπερβολικά πολύ, εξαιρετικά πολύ. Και όταν πούν ότι έχουν κοχλιούς στα μέρη τους, a.k.a. καραόλους όπως λέμε στην Κύπρο, σαλιγκάρι όπως λέγεται στην κοινή δημοτική, και τους πω θέλω, δεν θα μου στείλουν. Παιδιά, για πέστε, ποιο είναι ένα έτσι λογικό ένας λογικός όγκος να σου στείλουν κοχλιούς, ρε παιδί μου. Άνθρωποι που σ' αγαπάνε, ξέρω ότι με αγαπάνε πάρα πολύ, και η Λίτσα Βιτζιλέου και ο Μιχάλης ο Τσακαλάκης με αγαπάνε πάρα πολύ. Ένα πολύ αγαπημένο μου ζευγάρι, οι οποίοι ζουν στην Κρήτη και τους γνωρίζω και προσωπικώς. Η Λίτσα λοιπόν είναι στο 4ο επίπεδο, ο Μάικ, ο Μιχάλης ο Τσακαλάκης είναι στο 5ο και μας έστειλαν καραόλους. Λοιπόν, είπαμε θα μιλήσουμε για τρίχες. Εδώ πέρα έχω έναν gadget, το οποίο δεν είναι διαφήμιση, γιατί εγώ έχω δει άλλους YouTuber Αμερικανούς που τα χρησιμοποιούν αυτά και τα άμαθα και τα παραγγέλνω. Είναι έναν wireless, δηλαδή ασύρματον, όχι ενσύρματο, σίδερο, κτένα, είναι το πόρτα της Τάιμο, καινούριο μου απόκτημα, το οποίο σε βοηθάει να ισώνεις τα μαλλιά σου on the go. Τώρα, για παράδειγμα, ισώνω τα μαλλιά μου μπροστά στη κάμερα που γυρίζω το Netflix νούμερο 8 για τρίχες και καραόλους, γι' αυτό έβαλα τις τρίχες. Λοιπόν, δεν είμαι ειδική στα μαλλιά, είμαι το τελευταίο άτομο να συμβουλευτεί. Ψάχνω να βρω την έξυπνη μπρίζα να κλείσω τον αφιγραντήρα. Τον έκλεισα. Λοιπόν, είμαι το τελευταίο άτομο να συμβουλευτείτε για τα μαλλιά σας. Όπως βλέπετε, έπρεπε ήδη να έχω πάει να κάνω βαφήν τα μαλλιά μου. Ήδη έπρεπε, αλλά δεν είχα χρόνο να πάω. Τώρα πρέπει να μοιράσω τα μαλλιά μου σε λωρίδες. Δεν είχα χρόνο να πάω. Γενικώς δεν έχω χρόνο. Γιατί, ξέρετε, είμαι ξανά μαμά. Έχω... Ωραίο σύρμα. Είμαι ξανά μαμά. Έχω υποχρεώσεις. Κάνω βίντεο. Θα φύγουμε να πάμε στην Κύπρο για το Πάσχα, το καλοκαίρι μετακομίζουμε. Γενικά είμαστε στο τρέξιμο. Και νομίζω ότι θα είμαστε πάντα στο τρέξιμο αυτή η οικογένεια, όπως ήμασταν και πριν. Ενώ και πριν να διευρυνθεί η οικογένεια, γενικώς ήμασταν στο τρέξιμο. Και βλέπετε ότι η ρίζα μου οριάζει. Και επίσης βλέπετε ότι η ρίζα μου έχει και αρκετά άσπρα. Επιτέλους πιάνει τόπο που βάφω τον παλιξανθό. Γιατί στην αρχή που ξεκίνησα το βάφο δεν είχε άσπρα. Λέτε να έχω πάρει από τον πατέρα μου που είχε άσπρα από νωρίς ή από τη μάνα μου που έχει λίγα άσπρα. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα βάφουμε πάντα ξάνθια και θα σπάω στερεότυπα για τις ξανθιές. Ή θα τα ενισχύω, ποιος ξέρει. Λοιπόν, δεν έχω ώρα να κατουρίσω, Λίτσα. Λίτσα Βεντζιλέου, δεν έχω ώρα να κατουρίσω. Αλλά εσύ, επειδή με αγαπάς πάρα πολλά, και εσύ και ο άντρας σου και ο σύλλος σου, ο Άρης. Έφημη μνήμα στον Άρη μου, είναι τέλειο σκυλάκι. Όταν είπες ότι έχει ωραίους κοχλιούς στην Κρήτη και σου είπα εγώ, θέλω, και μου είπες θα σου στείλω,
Έφτεξες, Λίτσα, έφτεξες. Έφτεξες, Λίτσα. Τώρα σας βάζω ένα short, το οποίο είχα βγάλει χθες το βράδυ, την ώρα του βασάνου μου και της ταλαιπωρίας μου, και το ανέβασα για όσους βρίσκονται στο τρίτο, τέταρτο και πέμπτο επίπεδο στη συμμετοχή, γιατί τώρα έχω βρει το κόλπο να ανεβάζω shorts μόνο για όσους είναι στη συμμετοχή. Ναι, έχω βρει και αυτό το κόλπο. Το έχω βρει. Λοιπόν, δείτε τι short της ανέβασα και το έστειλα και στην ομάδα μας του τετάρτου επίπεδου στο Viper. Επίσης παίρνω πίσω αυτό που είπα, ότι οι άντρες γράφουν περισσότερα στο Viper chat από τις γυναίκες. Οι γυναίκες χθες το βράδυ θα στείλαν 350 μηνύματα στο Viper chat. Οι γλυκούλες μου, ναι. Αλλά είμαστε συμφωνημένες. Άμα θέλουν να τους πω εγώ κάτι, με κάνουν tag. Άμα θέλουν να μιλάνε μεταξύ τους, tag, γράφουν μεταξύ τους. Λοιπόν, οπότε εγώ χθες το βράδυ πέρασα μεγάλο βάσανο. Αντιλαμβάνεστε τώρα, ισώνω τα μαλλιά μου μπροστά σας, γιατί πάλι δεν έχω χρόνο, αλλά τρώει με το μυαλό μου να κάνω Netflix. Ναι, τρώει με. Τρώει με. Λοιπόν, εγώ δεν έχω ώρα να φάω. Άντε, θα σας βάλω το Θεκλά, το Λίτσα αυτές, ένα λεπτό. Γεια σας. Αυτό είναι ένα live. Τι live, τι λέω. Είναι ένα short. Μόνο για όσους βρίσκεστε στη συμμετοχή από το τρίτο επίπεδο και πάνω, και θέλω να καταγγείλω δημοσίως τη Λίτσα Βιντζηλαίου ότι λόγω υπερβολικής αγάπης, ίσως και συνεξάρτησης, αποφάσισε να μου στείλει 10 κιλά κοχλιούς, ρε φίλε. Πλένουμε κοχλιούς, έχει πόση ώρα. Πλένουμε σαλιγκάρια, έχει τόση ώρα και δεν τελειώνουν. Λίτσα αυτές. Λίτσα αυτές. Περιττό να σου πω ότι το κρασί μου μας έστειλες είναι καταπληκτικό. Α! Θα δοκιμάσω τη ρακή που είναι στην κατάψυξη. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσω τη ρακή, νομίζω. Δεν μπορώ να το. Φέρε μου τη ρακή από εκεί μέσα να δούμε. Άνοιξε το την κατάψυξη. Έβαλες όλους τους κοχλίους μέσα, αυτούς που πλύναμε. Ρακή, μόνο για ρακή είναι η περιπτωσάρα μας αυτή, με τόσους κοχλίους. Πόσα κιλά, κόρη, πόσα, πόσα. Λοιπόν, του τον έστειλα εδώ σε κάποια φάση την ώρα που εβασανιούμουν με τους καραόλους. Αν έχω να σας πω, επιχείρηση καραόλι, η κοχλή, η σαλιγκάρια διήρκησε από τις 8 μέχρι και τις 12. Ναι. Πάμε τώρα στο πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Θυμάστε ότι έχω έναν σύντροφο, ο οποίος επήρε έναν τηγάνι, έναν μαντεμένιο τηγάνι, και ενθουσιάστηκε, δεν θα ξαναδείξω να μαγειρεύει, νομίζω δηλαδή. Κάνει, δείξαμε τον πολλές φορές. Και επειδή το τηγάνι του έβγαζε πολλές κάπνες, τώρα που το έχει μάθει καλύτερα βγάζει λιγότερες, είπα του μάνα μου, θα σου πιάσω ή θα πιάσουμε μια εστία επαγωγική, να τη βγάζεις στη βεράντα να καπνίζεσαι μόνος σου. Οπότε χθες χτυπάει η πόρτα, ελτά κούριερ, και δείτε τι έγινε. Ναι, λοιπόν, τι καρτέρας να έρθει, τι περίμενες να έρθει. Η εστία. Η εστία. Η επαγωγική. Η επαγωγική για το... Για το τηγάνι. Για το τηγάνι σου. Και αν είσαι το και ο οποίο απογοήτευσε, άνοιξε. Ήταν και βαρύ αυτό το. Άνοιξε. Τη βλέπουμε το κουτί να λέει κάτι λάδια και καφέδες. Και λες ένα μουντούτο. Η καραόλη μου, η κοχλή μου που την Κρήτη. Είπατε να μου φέρει καραόλη και φέρει μου 3 κιλά. Πόση καραόλη του, χίλιοι καραόλη. Κοχλή. Καλή όρεξη. Λοιπόν, τι άλλο είναι σήμερα, άνοιξε. Λίτσα Βιτζηλαίου και Μιχαλίτσα Καλάκης. Αυτό είναι ρακή. Ρακή κριτικιά θέλω. Θα βάλεις στο θάλαμο τώρα. Απαναία μου θέλω, ναι, τούτο. Και κρασί είναι πασιβιολογικό. Φτάει, ναι. Την εστία σου καρτέρα. Είναι μπουκάλα του νερού που έχει μέσα. Άνοιξε να το μυριστώ. Λίγο έχει να πει κάτι. Θα φας κοχλιούς. Είναι αυτό. Καραόλι, έλα να δεις τους καραόλους, κόρη. Ό,τι επιβίωσε δηλαδή, γιατί εγώ τους λέω πολλά επιβίωσε. Σαλιγκάρια. Σαλιγκάρια. Τρώνε οι γάλλοι. Εσκαργό. Λεσκαργό. Και αυτό είναι μέλι. Μέλι βιολογικό, μου το έστειλε η Λίτσα για να φάνε τα μωρά μας. Μέλι θα φάνε. Ναι, μέλι και οι μέλισσες και οι βασίλισσες. Ναι, το κρασί. Εδώ κρασί και άλλο ένα κρασί. Εγώ θέλω ρακί. Που να γιάνω φυσικά. Ξεκίνα. Και μετά να κάνω live. Με αυτό θα γιάνεις να κάνεις live. Όχι τώρα, κορί. Έκαμε ένα live και μπήκε
Που έπαιρνε ένα κρασί μπότι ήταν την προηγούμενη Κυριακή και έκανε ένα live και πήγαινε η Σουζάρα να κάνει Χιούμπερ και δεν κατάλαβα το Χιούμπερ. Όταν ζητάω που συγγνώμη και όλες... Αύριο στο live ματιασμένη. Αφού ματιασμένη λέω της. Το ματιασμένη ξέρεις τι σημαίνει. Μεθυσμένη. Δεν σημαίνει στην πραγματικότητα μεθυσμένη, αλλά επειδή ένας μεθύστακας μας έλεγε κάθε φορά είμαι ματιασμένος και είμαι έτσι, γι' αυτό λέμε το ματιασμένο μεθυσμένος. Λίτσα Βιτζιλέο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και Μιχάλη Τσακαλάκη. Είδατε λοιπόν, ώσπου να το δείτε, εγώ σχεδόν ίσωσα τα μαλλιά. Βλέπετε τη ρίζανα. Φιλική συμβουλή για ξανθιές βαμμένες. Κάθε τρεις εβδομάδες να πηγαίνετε να βάφετε ρίζα για να μην ταλαιπωρείτε την κομμότρια σας. Αλλά εγώ την ταλαιπωρώ τη Μαρέλα, την ταλαιπωρώ τη Γεωργία, γιατί όπως είπαμε δεν έχω χρόνο. Λοιπόν. Είδατε την απογοήτευση του ανθρώπου που δεν ήρθε το μάτι του. Το επαγωγικό μάτι, το induction, η αιστεία η επαγωγική. Τέλος πάντων, μετά την νύχτα ήρθε η αιστεία η επαγωγική. Οπότε, επειδή να φάμε, εγώ είδα τους καραόλους, φαίνονταν μου όλοι ψοφισμένοι. Γι' αυτό λέω και στο βίντεο, νομίζω να ζήσα. Όμως ζήσα όλοι σχεδόν, καμιά δεκαριά μόνο ήταν ψοφισμένοι. Οπότε εγώ έπιασα εκείνη τη σακούλα έτσι όπως ήταν. Αφού πρώτα έβγαλα μέσα τρεις και τους έβαλα στο νερό και είδα ότι άρχισαν να κινούνται και να αφυπνίζονται. Και έβαλα τη σακούλα όπως ήταν μέσα στο νεροχύτη. Την έκλεισα εκεί που την άνοιξα για να βγάλω τους καραόλους. Να βγάλω τους κοχλιούς. Έβαλα τους κάμπους στο νερό να δροσιστούν. Και πήγαμε να ξαπλώσουμε για σιέστα, γιατί είπαμε ταιριάζουμε με τον σύντροφό μου, οπότε όπως εγώ με τη σιέστα, είναι και αυτός τη σιέστα και τα παιδιά μας όλα το ξέρουν ότι η σιέστα είναι ιερή. Όχι η μάνα και ο πατέρας είναι ιερή, η σιέστα είναι ιερή. Σιέστα σημαίνει μεσημεριανός ύπνος. Και όταν σηκώθηκα από το μεσημεριανό ύπνο, λέω, α, έχω χρόνο να φτιάξω βίντεο, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο, αλλά θυμήθηκα τους καραόλους. Έκανα κάτι δουλίτσες που είχα να κάνω, ήρθε και ο Νικολάκης πάνω και του λέω «Νικόλα μου, τώρα θα κάνουμε την επιχείρηση καραόλι». Δεν ήξερε ο Νικόλας τι είναι καραόλι, έμαθεν, έβαλαμε και δύο γάντια και αρχίσαμε να πλένουμε και να πλένουμε και να ξαναπλένουμε και να μάτα πλένουμε έναν τεράστιο όγκο κοχλιών. Ναι. Και εκεί ήταν που έβγαλα το βίντεο. Που τις είπα λίτσα αυτές, αυτό που είδατε προηγουμένως. Να μην σας τα παλιλογώ, η ιστορία τούτη κράτησε που τις 8 που ξεκινήσαμε την καραολοκατάσταση μέχρι και τις 12. Ναι. Τελείωσαν η μπαταρία. Εντάξει. Εμείς οισώσαμε τα. Έναν άλλο τύπ είναι ότι αν τα μαλλιά σας εχουρίζαν καλύτερα να τα αφήνετε σκουρά. Σας δίνω tips το οποίο εγώ δεν κρατώ. Αλλά αυτό φορτίζεται με USB-C. Οπότε θα το βάλουμε εδώ πέρα να φορτίσει λίγο και θα το τελειώσουμε μετά τα μαλά μας. Πάει μισή ώρα τέλος πάντων. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, τώρα το μήνυμα να σας δείξω. Τι έγινε, πήγα παντού. Ναι. Είναι η Λίτσα που είναι γλυκούλα. Κούλα, Λίτσα, κούλα. Πόσες φορές είμαστε εδώ. Κοίτα, ένα. Έτσι είναι, άμα αγαπάς κάποιον τους θέλεις να βασανίζεται, ναι. Σε κάποια φάση, καταφέραμε και ψήσαμε τους. Και τους εδοκίμασα, γιατί εννοείται ότι μόνο εγώ τρώω καραόλους ή κοχλιούς σε αυτό το σπίτι, εννοείται. Και τι κάνεις τώρα εκεί. Καθαρίζω. Μανιτάρια. Μανιτάρια. Σαλιγκάρια. Σαλιγκάρια. Καραόλους, κοχλιούς ρε παιδί μου. Τα καθαρίζεις ή καθαρίζεις γενικώς. Τα καθαρίζω. Τα καθαρίζεις. Πες πόσα χρόνια είχα να φάω. Καραόλους. Καραόλους τα κυπριακά. Καραόλους. Και παρόλο που έχω χρόνο τώρα και μπορώ να φάω πιο λεμόνι ή ξύδι. Έβαλα σκέτο λάδι. Όχι λάδι λέμονο. Αλάτι δεν πάει. Έχει πάρα πολύ αλάτι μέσα. Έβαλα ένα σακούλι ένα λάδι βράζοντας όλα αυτά τα... της θάλασσας, όλα αυτά τα... Πολλά καλή καραόλη σου, Λίτσα μου.
ήταν σιδεμένη, ήταν νηστεμένη. Το έντερο τους είναι καθαρό, φαίνεται το να τους τρώμε. Και αλανιάδες. Ναι. Α, τούτη μητσή είναι καλύτερη, ρε. Αλλά ξακολουθώ λίξα μου να σου λέω να μου ξαναστείλεις. Αν μου στείλεις μισό κιλό. Το πολύ 200 κόρη, όχι 3.000. Είναι ωραία μου σαν. Δεραγή μου που είναι. Δεραγή σου. Δεραγή μου, τι θα πει. Έχεις όσο βάλω. Όχι, έχω. Σιγά με ματιαστώ ακόμη από τώρα. Όχι. Με το κόσμο ότι πίνω μια στο τόσο. Τρακή, δηλαδή... σπάνια. Όχι, ποτό. Α, ναι. Επειδή έκανα το live ματιασμένη. Κάνα από τη ράτη κρασί, πού και πού. Πού και πού. Αλλά η ραγκή είναι ό,τι πρέπει. Ναι, είναι καλή. Φτιάξε και κάνει πολύ δουλειά στο αλκοόλ. Πολλά ωραία, κόρη λίτσα. Άντε κόρη λίτσα, χαλά λεσού. Συνεγιά σας κορούδες. Γεια. Yeah. Στο τέλος του βίντεο, εύχομαι στην υγεία σας κορούδες για τον απλούστατο λόγο ότι το έκαμα για να το στείλω στην ομάδα του τετάρτου επίπεδου στο Viber, που είναι οι κοπέλες που κάνουμε Zoom κάθε Τετάρτη 9 με 11. Δεν είχα σκεφτεί την ώρα να κάνω Καρόλο Θεκφλίξ ή Κοχλίο Θεκφλίξ ή Σαλιγκαρό Θεκφλίξ, αλλά σήμερα είπα να κάνω. Μεταξύ, είχε πάρα πολύ χάζι, πάρα πολύ μπλάκα την ώρα που με βοηθούσε ο Νικόλας να πλύνουμε και να καθαρίσουμε τους καρόλους, μου λέγε «Κολλάνε δύο μεταξύ τους, κολλάνε τρεις μεταξύ τους, κολλάνε τέσσερις μεταξύ τους, τι είναι αυτό?» Δεν μπορούσα να το απαντήσω τι είναι αυτό. Λοιπόν, ηθικό δίδαγμα, γιατί είπαμε ότι κάνουμε αστεία, είμαστε περιπτωσάρες, αλλά αφήνουμε και ειδικά και ηθικά διδάγματα. Τα ηθικά διδάγματα από αυτόν το 8ο επεισόδιο του Θεκφλίξ. Πρώτον, εάν είμαστε ξαφές και πάμε να και βάφουμε τα μαλλιά μας, μάλλον αν είμαστε βαμμένες ξαφές και το μαλλί μας είναι από μαύρων, καστανών, ανοιχτών καστανών, καστανό με άσπρες τρίχες όπως είναι το δικό μου, δεν περιμένουμε να κλείσει ένας μήνας για να πάμε να βάψουν το μαλλί μας. Εγώ θα πω στις 24. Και είδα και έπαθα να βρω ώρα να πάω. Όχι η Μαρέλα, οπότε της λέω μου βάζει ώρα. Εγώ είδα και έπαθα να βρω ώρα να μπορώ να πάω. Λοιπόν, άμα έχουμε ρίζα και είμαστε βαμμένες ξαθιές, πάμε κάθε 3 εβδομάδες για να γίνεται πιο εύκολη δουλειά της κομμότριας ή του κομμωτή, να στρώνει καλύτερα το χρώμα κλπ. Κλπ. Ηθικό δίδαγμα νούμερο 2. Όταν έχουμε ρίζα, κάνουμε τα μαλλιά μας. Ξαθά, σγουρά, για να μην τονίζουμε τόσο πολύ τη ρίζα μας. Δάσκαλη που διδάσκεις. Ηθικό δίδαγμα νούμερο 3. Αν δεν έχουμε ώρα να πάμε στην τουαλέτα για την ανάγκη μας, δεν λέμε σε μία φίλη μας που μας αγαπάει πάρα πολύ να μας στείλει κοχλιούς, γιατί μπορεί να μας στείλει 3 κιλά, 4. Τα οποία μεταφράζονται σε περίπου σε κάποιες εκατοντάδες κοχλίους, τους οποίους πρέπει να τους πλύνεις έναν κλπ. Κλπ. Δίδαγμα 4. Αν έχεις νόσο Crohn's και κάνεις carnivore διατροφή, παρόλο που στην carnivore επιτρέπονται όλα τα ζωικά προϊόντα και επιτρέπονται και τα σαλιγκάρια ως ζωικό προϊόν, κόφκι το νου σου και το υποψιάζεσαι ότι εφόσον το σώμα σου δεν αντέχει τα μαλάκια της θαλάσσης, δεν θα αντέξει και τα μαλάκια της ξηράς. Του Ντέστιν επειράξαμε οι καραόλοι. Δεν φταίει η λίτσα για τούτο όμως. Φταίω εγώ, που τη στιγμή που ξέρω ότι με πειράζουν τα μύδια, με μοιραζούν οι γαρίδες, με μοιραζούν τα καλαμάρια, με πειράζουν τα χταπόδια. Τι ήθελα να φάω τους καραόλους. Τέλος πάντων, μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια, μαθημένον το έντερό μου από τις κρυσάρες, θα περάσει. Τώρα νομίζω είμαστε στο πέπτο ηθικό δίδαγμα. Όταν αγαπάμε έναν άνθρωπο, σκεφτόμαστε προτού του στείλουμε κάτι. Του στέλνουμε κάτι μέσα σε λογικά πλαίσια. Για παράδειγμα, μία μπουκάλα τέλεια ρακή, ήταν τέλεια ρακή,
μια μπουκάλα αυτή, μπουκάλα εμένα θα μου κρατήσει 6 μήνες, γιατί μπορεί να πιω ένα μπουτυράκι. Όμως, 1800, 18.000 καραόλους δεν στέλνουμε σε έναν άνθρωπο που δεν έχει ώρα να φάει. Ξέρω ότι μου την αγάπη της που τα στείλει η Λίτσα. Α, έστειλε ματσεμέλι, το οποίο είναι εξαιρετικό μέλι, δεν είναι δίκιο με πάλι να φάω εγώ. Αυτοί που το φάγανε είπαν ότι είναι πολύ καλό και αποτελεσματικό. Εμείς οι άνθρωποι με τάση για συνεξάρτηση, οι people pleasers, είμαστε υπερβολικοί στα δώρα μας. Ξέρω και μια άλλη τώρα, ξέρει ποια είναι, μια φίλη μου, Αθηναία, που επί άρχες του νιόβρη στην Αθήνα, αντζελό της κόρεξ, ένεφερα καθόλου τα καλλιντικά μου. Ξέχασα το σετ του μακιγιάζου για το σπίτι, λέω μπορείς να μου φέρεις, μου λέει θέλω να σου φέρω ένα δώρο, θέλω να σου φέρω ένα δώρο. Θυμάστε, πατσιο που λένε. Της λέω, τι δώρο να μου φέρεις κόρη, λέει μου ρωτώ σε. Λέω, της φέρε μου μια μπαλέτα με σκιές και τέτοια της Λανκόμ. Τι μου έφερε η γυναίκα, έναν τεράστιο κουτί τόσο της Λανκόμ που είχε όλα τα πράγματα μέσα, τα οποία χρησιμοποίησα τα, έκαμα τα, αλλά είναι υπερβολή. Λοιπόν, οι άνθρωποι που αγαπάμε, αν έχουν υγιείς προσωπικότητες, οι αποδέχτες της αγάπης μας, νιώθουν την αγάπη μας ακόμη και δεν τους λούζουμε με δώρα. Και μερικές φορές στην προσπάθεια μας να ευχαριστήσουμε πολύ κάποιον, μπορεί να τους σπάσουμε τα νεύρα του. Αυτά. Αυτά. Έχετε εσείς τέτοιες εμπειρίες να κάνετε δώρα υπερβολικά ή να σας κάνουν δώρα υπερβολικά και πώς νιώθατε? Στα σχόλια. Τσάω! Τώρα για τα μαλλιά μου ξέρω. Να πάω να τα βάψω, να μου να κάνω, να πάω. Να πάω τότε που κλείσα ραντεβού. Bye!